9 η ώρα απόψε στο Sky. Λοιπόν, και πάμε τώρα στο Θάνο Ασχετή, που τον αγαπάμε πάρα πολύ και έρχεται κάθε εβδομάδα που μας κάνει τη τιμή. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη γυναική σεξουαλικότητα. Θάνο μου, πώς δηλαδή αλλάζει η γυναίκα με τα χρόνια. Ποια είναι λοιπόν η γυναίκα του σήμερα, πόσο διεκδικεί το σεξ, πού το βρίσκει το σεξ, πόσο καλύπτει τις σεξουαλικές της ανάγκες και τι κάνουμε εμείς οι άντρες, βλέποντας τις γυναίκες πια να είναι πιο κατοχυρωμένες και να είναι πιο έντονες απέναντί μας. Τώρα αυτά σε 8 λέξεις δεν μπορώ να τα πω. Όχι, όχι, πες τα με τον δικό σου μοναδικό τρόπο. Α, θέλει ώρες. Σε 8 ώρες μπορώ να σας αναλύσω. Ωραία, κάνουμε εσύ την εισαγωγή σου και μετά θα κάνουμε εδώ ερωτήσεις και κυρίως τα δύο κορίτσια της εκπομπής. Το μήνυμα είναι ότι η γυναίκα είναι περισσότερο πρωταγωνιστική στη σεξουαλικότητά της από ό,τι ήταν πριν από 30-40 χρόνια. Αυτό είναι συμπέρασμα. Και εμείς οι ειδικοί έχουμε ενσκύψει σε μελέτες γύρω από το θέμα τον οργασμό της, την επιθυμία της, που είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Αν η γυναίκα δηλαδή απαντάει στη αισθητική της λειτουργία του άντρα, εκείνη έχει πρόβλημα σεξουαλικής επιθυμίας. Περνάει πολλά φεγγάρια που χάνει τη σεξουαλική της διάθεση. Πέραν της μητρότητας. Μια στιγμή, περίμενε, γιατί αυτό τώρα θέλει λίγο επεξήγηση, δεν το κατάλαβα. Η γυναίκα περνάει φεγγάρια που δεν έχει σεξουαλική διάθεση. Δεν έχει σεξουαλική επιθυμία. Μάλιστα. Τα οποία πόσο είναι, ας πούμε, αυτό. Άλλες δηλαδή προτεραιότητες. Ναι. Ειδικά όταν παντρεύεται ή κάνει σταθερή σχέση. Ναι. Ας αποφύγουμε τη λέξη γάμος. Ναι. Δεν βλέπει το σεξ ως πρωταρχικό στοιχείο. Μέσα στο γάμο ή μέσα στη σταθερή σχέση. Μέσα στη σταθερή σχέση. Τι το βλέπει, θεωρεί μέρος της σχέσης. Καμιά φορά το κάνει και ως καθήκον. Ναι. Αλλά την βάζουν να σκεφτεί πιο λογικά πράγματα, όπως είναι το παιδί της, η επαγγελματική της καριέρα, η ποιότητα της συντροφικότητας της σχέσης. Τα βάζει πιο πάνω και από το σεξ ακόμα δηλαδή. Ναι, ναι, τα βάζει πιο πάνω από το σεξ. Και όχι, κάνει εντύπωση αυτό, ναι. Όχι η ποσότητα. Δηλαδή η λέξη επικοινωνία πάει στη γυναίκα, η λέξη σεξ πάει στον άντρα. Αν βάλουμε τα δύο φύλλα. Άρα δεν έχει προτεραιότητα το σεξ στη ζωή της η γυναίκα, όπως. Το θέλει το σεξ, αλλά δεν είναι το πρωταρχικό που είναι στον άντρα. Είναι πρωταγωνιστή στη ζωή μιας γυναίκας, νομίζω. Έτσι ήταν πάντα. Ναι, η γυναίκα είναι πιο εγκεφαλική. Αλλά προσέξτε, τι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Η γυναίκα, όπως και ο άντρας, επειδή είναι πιο εγωκεντρικά πρόσωπα της σύγχρονης κοινωνίας, έχει αναπτύξει μια πιο ουσιαστική ζωή αναζητώντας το σεξ της. Το σώμα της, την εικόνα της, τον εαυτό της, να θέλει να είναι όμορφη. Παλιά τη γυναίκα τη βγάζανε λίγο σαν μια εικόνα προκλητή, αισθητή, πόθου για τον άντρα. Σήμερα η γυναίκα διαχειρίζεται τον εαυτό της πολύ καλύτερα. Θέλει να είναι ωραία για εκείνη, να αισθάνεται αυτό. Ακριβώς, το είπατε πολύ σωστά. Θέλει να αρέσει ίδια στον εαυτό της, είναι χειραφετημένη, δηλαδή ξεκινάει τη σεξουαλική της ζωή από την εφηβεία. Έχει πια πολλές σχέσεις. Δεν είναι μονογαμική με τη μορφή του θα πάω σε έναν άντρα. Ή παραδέχεται να παντρευτώ πια τη σχέση της, ενώ στο παρελθόν έχει περισσότερα σεξουαλικά προβλήματα, γιατί όσο απελευθερώνεται, αναπτύσσονται ερωτηματικά που αφορούν την επιθυμία, τον οργασμό, τον πόνο. Υπάρχουν σήμερα πολλές γυναίκες που πονάνε κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής. Δυσπαρεύνεια. Μπράβο, το είπες πολύ σωστά. Δυσπαρεύνεια. Ή κολαιόσπασμος, κολπόσπασμος. Ναι. Δεν μπορεί να κάνει δηλαδή στην ουσία. Να δεχτεί το παιδικό φάσμα της σεξουαλικής πράξης. Εγώ αναρωτιέμαι αν αυτό το οποίο λέτε, ότι είμαστε πιο απελευθερωμένες, πιο σίγουρες, πιο διεκδικητικές, είναι κάτι το οποίο είμαστε ή περιμένει ο κόσμος από εμάς να είμαστε πια. Όχι, είσαστε σε σχέση με το χθες. Σε σχέση με το χθες είμαστε. Δηλαδή, αλλά όλο μεγάλη αυτό ότι ξαφνικά πρέπει να διεκδικούμε αντίστοιχα, έχω την εντύπωση ότι πολλές γυναίκες τις κρατάει, δηλαδή τις σφίγγει ή προσποιούνται, ναι, περισσότερο. Ναι, γιατί οι γυναίκες ακόμα είναι χρεωμένες με το ηθικό γίγνεσθε. Μην ξεχνάτε ότι η γυναίκα κουβαλάει ένα ηθικό ταμπού από την οικογένειά της, γίνεται πιο εύκολα προσβάσιμη προς την πορνεία ή την ανηθικότητα της κοινωνικής κριτικής, και γενικά η γυναίκα είναι πιο ευάλωτη στο να δείξει τον εαυτό της πιο ανοιχτά. Ενώ δεν έχει ξεπεραστεί αυτό, Βρεθάνο, όμως. Δηλαδή, τώρα μια γυναίκα η οποία φλερτάρει, η οποία διεκδικεί το σεξ σε μια σχέση από έναν άντρα, θεωρείται πάλι, ας πούμε, σε εισαγωγικά μη ηθικά αποδεκτή, για να μην πω. Αυτό δεν μπορεί να το βάλουμε σε ένα κουτί και να πούμε είναι έτσι ή δεν είναι έτσι. Αλλάζει πολύ η δομή της κοινωνίας. Η κοινωνία της Αθήνας είναι μια άλλη κοινωνία από την κοινωνία του Βόλου. Ή την κοινωνία της Λάρισας. Ή την κοινωνία, ξέρω εγώ, της Βέρειας. Άρα οι τοπικές κοινωνίες καθορίζουν τη στάση. Γενικά η γυναίκα έχει αλλάξει τα λεφτά 30-40 χρόνια πολύ τη σεξουαλικότητα την οποία τη διεκδικεί, ναι, όπως και χωρίζει, η γυναίκα χωρίζει. Ο άντρας δεν χωρίζει, μπορεί να πατήσει, μπορεί να απειλήσει, μπορεί να πει θα φύγω, θα σε χωρίσω. Μπορεί να μείνει και δηλαδή το βράδυ είναι σε μια τελειωμένη σχέση. Ενώ η μπορεί να μένει, είναι, ναι, γιατί η γυναίκα είναι πιο ο άντρας είναι πιο ανώριμος συναισθηματικά. Μάλιστα. Η γυναίκα είναι πιο ορθολογιστική, δηλαδή βλέπει την επένδυση. Γι' αυτό και η γυναίκα ζητάει ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ασφάλεια, επικοινωνία, συντροφικότητα, οικονομία, το χρήμα αποτελεί κομμάτι της ζωής της γυναίκας. Ο άντρας είναι πολύ πιο επιπόλαιος σε εισαγωγικά, ειδικά όταν κάνουν παιδί, μάλιστα, που βλέπουμε εκεί τους δύο ρόλους. Ο άντρας εξακολουθεί να είναι ανώριμος σε πολλά επίπεδα. Η γυναίκα γίνεται πιο σκληρή, αποφασιστική, ίσως και κυνική στον εαυτό της επάρκειας προς το παιδί της και την ύπαρξή της. Και ο άντρας πάει πιο πίσω.
Να ρωτήσω κάτι. Άρα η σεξουαλικότητα, για να το τελειώσω αυτό, καθοριστικά παίζει ένα ρόλο στη ζωή της, στο κατά πόσο η ίδια ικανοποιείται. Ενώ ο άντρας έχει ένα άγχος να την ικανοποιήσει, γι' αυτό κυνηγάει την ποιότητα της στήσης, το μέγεθος του πέους, αυτά που τον βασανίζουν και τον αγχώνουν, η γυναίκα αυτοπροσδιορίζεται συναισθηματικά στο να ικανοποιηθεί. Αυτή η συμφιλίωση με τις γυναίκες με τη σεξουαλικότητά της μπορεί να ευνουχίσει τους άντρες πια ή τον άντρα της. Ναι, μπορεί, γιατί είναι επιθετική σε πολλά επίπεδα και κάνει τον άντρα να αισθάνεται ανασφαλής, λίγος και μη ικανός να την ικανοποιήσει. Χάνονται οι ρόλοι, δηλαδή. Ναι, μιλάμε για την σεξουαλικότητα τώρα. Βεβαίως. Άλλωστε, οι ρόλοι είναι πάντα αντιμαχόμενοι. Η σεξουαλικότητα δεν είναι μια αρμονική συνύπαρξη ευγένειας. Είναι μια σεξουαλική συνέβρεση που ο καθένας εκφράζει τον εαυτό του διεκδικώντας τι. Το σώμα του και τον εγκέφαλό του διαμέσου της ειδονής και των αισθήσεων. Η γυναίκα όμως έχει κυριαρχικό ρόλο να ικανοποιηθεί. Μην ξεχνάτε ότι η γυναίκα, 6 στις 10 γυναίκες δεκαετία του 90, είχαν υπόκριση στη σεξουαλική συμπεριφορά. Αυτό που λέμε προσποιείται τον οργασμό. Τώρα μειώνεται. Τώρα η γυναίκα είναι πιο ανοιχτή. Γιατί αισθάνεται, προσέξτε, για να το καταλάβετε, η γυναίκα όταν έχει ένα σεξουαλικό πρόβλημα νιώθει άρρωστη. Ναι. Δηλαδή, αν δεν έχει οργασμό, λέει είμαι άρρωστη. Κάτι δεν κάνω καλά. Εγώ δεν έχω ψυχρή. Κάνω να σου πω όμως κάτι τώρα. Γιατί εδώ οι γυναίκες είναι πιο ευνοημένες σε εισαγωγικά. Τι. Αν έχει η γυναίκα αυτό. Όχι, το σεξουαλικό... άλλο λέω ότι ο άντρας αν έχει ένα σεξουαλικό πρόβλημα, δηλαδή δεν έχει σχέση. Δεν μπορεί να το κρύψει. Λέει μανίκα. Δεν μπορεί να το κρύψει ο άντρας. Ενώ η γυναίκα μπορεί να προσποιείται ή να αυτό και να περάσει έτσι. Ναι, αλλά και αυτό όμως πάλι μπαίνει σε μια παθολογία. Εμείς δεν θέλουμε από αυτή τη συζήτηση να πούμε κρύψου για να είσαι η ευτυχισμένη γυναίκα σαν ψεύτικο άντρα δίπλα, γιατί η γυναίκα σε βλέπει εγκεφαλικά. Δηλαδή η γυναίκα όταν δίνει το σώμα της, τα γενετικά της όργανα, επιλέγει τον άντρα που ουσιαστικά στον εγκέφαλό της τον έχει αποδειχθεί πλήρως. Ενώ ο άντρας δεν επεξεργάζεται έτσι τη γυναίκα. Τη βλέπει ως σώμα, τη βλέπει αισθησιακά. Ακόμα και τώρα δηλαδή. Ακόμα και τώρα. Μα αυτό είναι φυσικό φαινόμενο της ζωής μας. Δηλαδή ο άντρας, γι' αυτό και παγιδεύεται. Ο άντρας παγιδεύεται από τη γυναίκα. Η έξυπνη γυναίκα, η όμορφη και η έξυπνη γυναίκα είναι μια τρομερή δύναμη. Γιατί παγιδεύει έναν άντρα που τον θέλει στη ζωή της και τον οδηγεί στο κρεβάτι της ακριβώς για να τον κρατήσει δίπλα της. Πώς τον κρατάει? Μέσα από τη διαδικασία της εξπερμάτισης. Κάνοντας ένα παιδί μαζί του. Μπορεί να μην θέλει το γάμο, αλλά θέλει ένα παιδί μαζί του. Αυτόν που τον θέλει πραγματικά εγκεφαλικά. Όχι να περάσει ένα βράδυ. Γιατί υπάρχουν οι γυναίκες στη μέση ηλικία. Γιατί η γυναίκα δεν είναι η ίδια στα 20, 30, 40, 50, 60. Πότε είναι πιο σίγουρη? Σήμερα έχουμε κερδίσει. Πιο όρημη σεξουαλικά, πότε είναι μια γυναίκα? Μετά τα 50, 70, η γυναίκα έχει έντονη σεξουαλική ζωή. Αυτό 50 με 70. Τα ακούτε και εκπλήσεστε. Όχι, ξέρετε, να σα το πω πολύ ειλικρινά. Ότι εγώ σε 48 αισθάνομαι πολύ καλύτερα πια με τον εαυτό μου από ότι στα 38. Ξέρετε, υπάρχει ένα μύθο και χαίρομαι που το αποκαθώ. Θα το πω. Έχουμε κάνει πολλές μελέτες. Μάλιστα, γράφω ένα βιβλίο τώρα για τη γυναίκα. Η γυναίκα μετά την εμμηνοπαυσία αισθάνεται ότι γερνάει. Δηλαδή, ο παλιός μύθος ήταν η γυναίκα είχε σεξουαλική ζωή όσο είχε περίοδο. Γιατί ήταν ταυτισμένη με τη γονιμότητα, η σεξουαλικότητά της. Η γυναίκα λοιπόν στην εμμηνοπαυσή, που είναι περίπου 50 ετών, 50-55, έχει θαυμάσια ψυχολογία όταν φροντίζει τον εαυτό της, είναι υγιής, έχει καλό σύντροφο δίπλα της. Ξέρετε ότι το μεγάλο κεφάλαιο της γυναίκας είναι ο σύντροφός της. Αν δεν έχεις καλό σύντροφο, μαραζώνεις, πέφτεις σε κατάθλιψη. Και η γυναίκα παθαίνει κατάθλιψη μεταξύ 40 με 60. Και έχει το μεγάλο προνόμιο να είναι αρεστή και επιθυμητή. Βλέπετε σήμερα μια γυναίκα 50 ετών και είναι κούκλα, πραγματικά. Είναι πολύ όμορφη. Έχει στερηθεί τις προηγούμενες δεκαετίες της ζωής της για κάποιους λόγους. Έχει στερηθεί για πάρα πολλούς λόγους. Τώρα, αν θέλετε να τους αναλύσουμε, έχουμε χρόνο να τους αναλύσω. Δηλαδή, η γυναίκα καταρχήν βιώνει ένα τραύμα από την παιδική της ηλικία. Μπορεί να δεχθεί μια σεξουαλική παρενόχληση. Μπορεί να αισθάνεται μετά ότι χρησιμοποιείται ως αντικείμενο πόθου και δεν τη σέβεται κανείς ως εγκέφαλο, ως συμπεριφορά, ως κοινωνική αναγνώριση. Η γυναίκα σήμερα μορφώνεται, εκπαιδεύεται πολύ περισσότερο από τον άντρα. Mm-hmm. Δηλαδή, οργανώνει καλύτερα τη ζωή της. Μπαίνει στην κοινωνία 20-25 χρονών και ζει μόνη της. Oh. Συμβιώνει. Δεν της λέει ο πατέρας, θα παντρευτείς ή θα μου φέρεις τον γαμπρό στο σπίτι να τον εγκρίνω και να σου πω είναι καλός ή κακός. Η γυναίκα 30-35 κυνηγάει τη γονιμότητά της, ενώ την κυνήγαγε 18-25 στο 70. Αν έχουμε μια απόκληση 15 χρόνια. Η γυναίκα 40-60 κυνηγάει τη ζωή της και την υγεία της. Το σύντροφό της, το παιδί της, τη δουλειά της. Σκεφτείτε πόσο φορτωμένη είναι η γυναίκα. 40 με 60 τα δίνει όλα η γυναίκα.
Γιατί λέω 40-60, γιατί η γυναίκα σήμερα εργάζεται. Μέχρι 67 χρόνια σήμερα εργάζεται η γυναίκα. Έτσι. Ωραία. Τα παιδιά μεγαλώνουν. Η σεξουαλικότητά της όμως όσο μεγαλώνει, και αυτό κρατήστε το, γίνεται πιο όρημη. Ωραία. Είναι ωραία. Πιο απελευθερωμένη σωματικά και ψυχικά να απολαύσει τον οργασμό της και την ποιότητα του σεξουαλικού της συντρόφου. Θάνο. Θάνος ασκητής, μοναδικός, είναι ο άνθρωπος που μιλάει καλύτερα, πιο όμορφα και πιο κατανοητά από όλους στην Ελλάδα για αυτά τα πολύ δύσκολα θέματα. Πολλά καλά λόγια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ.